Τώρα, κυρίες και κύριοι, το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι στη Βουλή, συζητιέται τις επόμενες μέρες, όπως όλα δεν θα ψηφιστεί. Όμως, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μη κρατικά πανεπιστήμια εκτός σύνορων της χώρας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ελευθέριο Καρχημάκη, ο οποίος είναι λέκτορας Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λάιντεν στην Ολλανδία. Λέω σωστά τα Ολλανδικά, κύριε Καρχημάκη, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, στο Λάιντεν, το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να ακούσω τη δική σας άποψη καταρχάς για το νομοσχέδιο Πιερακάκη. Όπως κατεβαίνει στη Βουλή και όπως όλα δείχνουν, γιατί έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση, θα ψηφιστεί. Εσείς καταρχάς είστε υπέρ ή κατά των μη κρατικών? Υπέρ των μη κρατικών, κατά του νομοσχεδίου. Κατά του νομοσχεδίου. Λοιπόν, να ακούσω τη σκέψη σας. Ακούγεται ως κάτι οξύμορο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, για πείτε μου λοιπόν. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά σε όλο τον κόσμο υπάρχουν δύο κατηγορίες. Το πρώτο είναι αυτά τα οποία λέμε τα μη κρατικά, τα δημόσια, όπως είναι αυτό το οποίο διδάσκω εγώ, δηλαδή είναι πανεπιστήμια τα οποία φτιάχνουν από το 1500 το 1600 από θεσμού μη κρατικού, όπως παραδείγματος χάρη η Προτεσταντική Εκκλησία. Άρα εσείς δουλεύετε σε ένα μη κρατικό, αλλά δημόσιο με την ευρεία έννοια πανεπιστήμιο, έτσι. Ναι. Με τη στενή έννοια, με την πολύ στενή έννοια. Με τη στενή έννοια, ωραία. Κρατική χρηματοδότηση. Τα προγράμματα σπουδών αξιολογούνται από το κράτος, από το Υπουργείο Παιδείας. Μπορείς να χάσεις να κερδίσεις ένα μεταπτυχιακό με βάση το Υπουργείο Παιδείας. Δημόσιο έλεγχος, δημόσιος έλεγχος υπάρχει και το ακαδημαϊκό προσωπικό θεωρούμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Η Προτεσταντική Εκκλησία τι ρόλο έχει εκεί? Και πλέον συμβολικό. Ωραία. Ωραία. Πλέον συμβολικό. Για να έρθουμε στα δικά μας τώρα. Όμως υπάρχουν τα μη κρατικά, τα αυτά που λέγαμε, θα λέγαμε τα ιδιωτικά. Αυτά σε όλη την Ευρώπη παίζουν δευτερεύοντα χαρακτήρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με πάρα πολύ λίγοι φοιτητές την προτιμούν και δεν είναι και καλά πανεπιστήμια. Δηλαδή στην Ολλανδία, οι φοιτητές, να σας το πω πολύ απλά, όταν κάποιο παιδί από τις βαλκανικές χώρες που υπάρχει και αυτή η παράδοση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, είπε ότι κάποιο από τα αδέρφια του πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, του είπαν έχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο μαθησιακό ζήτημα, δεν τα κατάφερε στο εξεταστικό σύστημα. Α, μάλιστα, τόσο άσχημα. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το παράδειγμα της Ολλανδίας, είναι και ευρύτερα της Ευρώπης, σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία. Δεν είναι μόνο η δική μου εμπειρία, είναι οι στατιστικές. Ξέρετε, όταν σε όλη την Ευρώπη, αν το 80% φοιτεί σε δημόσια πανεπιστήμια, στην Ολλανδία άνω το 90% και η μόνη εξαίρεση είναι η Κύπρος, δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να γίνουμε Κύπρος και δεν θέλουμε να γίνουμε Ολλανδία ή δεν θέλουμε να γίνουμε Γαλλία ή δεν θέλουμε να γίνουμε Γερμανία. Μάλιστα. Τι κάνει τώρα εδώ ο Πιερακάκης, τι κάνει με αυτό το νομοσχέδιο? Θέλω να ακούσω τις σκέψεις σας για το νομοσχέδιο. Με αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Για το πείτε. Πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν πρόκειται για μη κερδοσκοπικά, πρόκειται για απολύτως κερδοσκοπικά. Και αυτό έχει δύο προκείμενες. Η πρώτη είναι ότι δεν αφορά φετίχτων και ρόμου κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν η παιδεία ή οποιαδήποτε υπηρεσία υποτάσσεται στο κέρδο, υποτάσσεται και στου κανόνε του κέρδου. Άρα, μια επιχείρηση δεν πηγαίνει καλά, κλείνει. Φαντάζεστε να έχουμε το φαινόμενο των πτυχιούχων ή πανεπιστήμιων? Και δεν είναι πολύ ξένο αυτό το παράδειγμα, διότι το έχουμε δει να συμβαίνει, διότι στην Ελλάδα αυτό που πάει να γίνει είναι ότι θα έρθουν κερδοσκοπικά φαντ να φτιάξουν πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τις έρευνες της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και καθηγητών του Yale, του Harvard και ούτω καθεξής, η μέση διάρκεια επένδυσης ενός κερδοσκοπικού φαντ είναι 5 με 7 χρόνια. Με την πενταετία, τι θα γίνει? Ξέρετε, το next πανεπιστήμιο είναι ακριβώς σπορ. Δεν βγαίνει μόνο με τα δίδακτρα. Έτσι. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα να κλείσει. Θα έχουμε το πτυχιούχο δίχως πανεπιστήμιο. Τι θα κάνουμε? Θα ανοίγουν δηλαδή κάποια πανεπιστήμια και μετά από 5-6 χρόνια θα κλείνουν, λέτε? Ναι, και σας θυμίζω το παράδειγμα του Trump University στην Αμερική, που πράγματι εντός 7 ετίας έκλεισε και οι άνθρωποι μείνανε με το πτυχίο στο χέρι, το οποίο δεν έκανε ούτε για κονίζα. Και μάλιστα το νομοσχέδιο δεν μας κατησυχάζει, διότι αν ήθελε το νομοσχέδιο και η κυβέρνηση να μας κατησυχάσει, θα έλεγε: ωραία, παιδιά, βάλτε μια μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας δεκαετίας-δεκαπενταετίας. Η μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας σύμφωνα με το νομοσχέδιο είναι πενταετή. Το όριο δεξιότητα ενό φαντ σε ένα οικονομικό τομέα. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι ότι θα πάμε από μια κοινωνία των αρίστων, σε μια κοινωνία η οποία βάζει ως βασική αξία την αριστεία, σε μια κοινωνία η οποία βάζει ως βασική αξία την πρώτη πόλη. Ξέρετε, είχα την τιμή το πρώτο μου πτυχίο να είναι από την νομική Αθηνών.
Είμαι ένας εκφυτητής με ανθρώπους από κάθε κοινωνική τάξη, από κάθε πλευρά της Ελλάδας, από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και την πραγματική μου τιμή αυτό. Τι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, αν δεν υπήρχε το δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο, δεν θα μπορούσαν να σπουδάσουν. Φανταστείτε λοιπόν τι, θα σημαίνει, τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να υποβαθμίζουμε και να μην δουλεύουμε για το δημόσιο πανεπιστήμιο και να κοιτάζουμε πώς θα φτιάξουμε ιδιωτικά. Δεν γίνεται. Αυτό ήταν και είναι ο βασικός μοχλός της κοινωνικής κινητικότητας στην Ελλάδα. Αλήθεια. Δεν μπορούμε να πάμε από την ελάχιστη βάση εισαγωγής στην ελάχιστη βάση πληρωμής για να έχει κάποιος παιδεία. Διότι η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων με αυτούς τους όρους, δείχνει στην παράλληλη ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου, μπορεί, είναι πολύ πιθανό να σημαίνει και την υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Βεβαίως και την ερημοποίηση της ελληνικής υπαίθρου. Σίγουρα των περιφερειακών. Σίγουρα την υποβάθμιση των περιφερειακών πανεπιστημίων, όπως είναι το Μεγάλο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ναι. Και δεν είναι μόνο η υποβάθμιση των πανεπιστημίων, είναι και τι σημαίνει αυτό για τις κοινωνίες. Γιατί ξέρετε, ήδη συμβαίνει με τα δημόσια πανεπιστήμια. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους από την Κρήτη, οι οποίοι ήρθαν, σπούδασαν στην Αθήνα, από τη δική σας περιοχή, τα Ιωάννα, οι οποίοι δεν θα επιστρέψουν στις πόλεις τους. Και ακόμα και στη Ιωάννα, που είναι μεγάλη πόλη. Γιατί δημιουργούμε μια ζωή εκεί. Και βέβαια υπάρχει, κύριε Καρχημάκη, η αντισυνταγματικότητα. Υπάρχει αντισυνταγματικότητα και ως νομικός, αυτό είναι το πρώτο μου πτυχίο, δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις συνταγματικές ακροβασίες. Γιατί γίνονται, κύριε Καρχημάκη, γιατί δεν περιμένει 3 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίαρχος είναι στην πολιτική σκηνή, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και οι εκλογές, γιατί δεν περιμένει 3 χρόνια για να μην έχει αυτό το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας? Τι υποθέσεις κάνετε? Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά ξέρετε τώρα η εμπλοκή της CVC και η δημιουργία, η προαγορά κάμπους στο Ελληνικό και σε άλλες περιοχές της Αθήνας, μόνο deal μυρίζει, δυστυχώς. Μάλιστα. Δηλαδή, θέλω να εστιάσουμε λίγο στο ιδιαίτερο φαινόμενο Κύπρος που είπατε κι εσείς. Γιατί υπάρχει αυτό το πανεπιστημιακό φαινόμενο στην Κύπρο? Υπάρχει και το 40% των Κυπρίων φοιτητών σπουδάζουν εκτός και να έρθουν στην Ελλάδα. Ναι, αλήθεια είναι. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη λαθροχειρία των στατιστικών από την κυβέρνηση. Επίσης, ακούω το 40.000 φοιτητές φεύγουν στο εξωτερικό. Το 80% αυτών των φοιτητών είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Δεν είναι προπτυχιακοί φοιτητές. Πλέον είναι έτσι. Πλέον είναι δηλαδή, έτσι. Μιλάμε, ναι, κύριε Καρχημάκη. Μιλάμε γιατί υπάρχει και ένα ακόμα επιχείρημα το οποίο πείτε. Αποτελεί λαθροχειρία και μάλιστα αποτελεί και ηθικό, θα προλμήσω να πω ηθικό μίασμα για το ζήτημα των μικρατικών και κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο λέει ότι το συνάλλαγμα θα μείνει στην Ελλάδα. Να. Δηλαδή, γιατί ρε παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό εφηβητή, καθόλου να παίξουν πανεπιστήμια τη χρήματα. Πανεπιστήμια έχουν τα χρήματα. Δηλαδή, άμα έρχεται ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, ένα μάλλον κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, και φτιάξει ένα μη κερδοσκοπικό παράρτημα, το παράρτημα θα είναι μη κερδοσκοπικό, εγγράφοντας την πληρωμή του franchise στα έξοδα. Και θα στέλνει τα χρήματα κατευθείαν στην Κύπρο ή στην Αγγλία. Φτιάχνουμε νόμιμες offshore. Μάλιστα. Άρα, κύριε Καρχημάκη, εσείς λέτε ότι για μία ακόμη φορά εδώ κάνουμε με λάθος τρόπο κάτι, κάνουμε με λάθος τρόπο σε αυτή τη φάση την αποκρατικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν θα έλεγα αποκρατικοποίηση, θα έλεγα γιατί ξέρετε πάντοτε ο κυρίαρχος ρόλος του κράτους στη δημόσια εκπαίδευση θεωρώ ότι πρέπει να είναι δεδομένος, όπως και στην υγεία. Ναι. Είναι αγαθά, είναι υπηρεσίες, δεν είναι επιχείρηση. Υπάρχουν όμως στην υγεία ιδιωτικά. Ιδιωτικά νοσοκομεία, έτσι. Και βλέπουμε τι γίνεται και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, τον τρόπο με τον οποίο έγινε και με τον άλλο τρόπο με τον οποίο άνοιξε την υγεία κυβέρνηση. Δηλαδή, οδήγησε σε πλήρη υποβάθμιση και των δημοσίων νοσοκομείων. Άρα, συμπερασματικά, τι μου λέτε, τι λέτε σε μένα και στους τηλεθεατές μας, κύριε Καρχημάκη? Συμπερασματικά, αυτό το νομοσχέδιο είναι μεγάλο πρόβλημα για την υποβάθμιση παιδεία και θα την υποβαθμίσει. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά αποτελούν ένα διεθνές παράδειγμα, το οποίο δεν είναι όμως το παράδειγμα που φέρνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρχημάκη. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για την ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί έρχονται ευρωεκλογές. Να είστε γερός. Να είστε καλά. Με πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι.